Αγενιάστηκε η ανακαινισμένη Ιεράμονη Βουλκάνου στη Μεσσηνία. Την κορδέλα του κτηριακού συγκροτήματος των κελιών της Ιεράς Μονής έκοψαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας μάλιστα αναφέρθηκε στη συμβολή του Αντώνη Σαμαρά στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Από την πρώτη στιγμή που ο κ. Σαμαράς ανέλαβε υπουργός πολιτισμού, έθεσε ο σκοπό του να αποκαταστήσει τα μονασίδια της περιοχής μου. Εκτιμήσετε ότι στο λίγο καιρό κάνουμε μια γέννηνα της αναγεννησμένης μονής του Καλαμιάς, πέρυσι τέτοιο καιρό. Εγγενιάσαμε το Αγιομονάσιο και σήμερα εγγενιάζουμε το μοναστήρι της Βουλκάνου. Πλήθος πιστών, λίγες μόλις μέρες πριν τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου τον 15 Αύγουστο, έφτασε στην Ιερά Μονή για αυτή τη σημαντική ημέρα. Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Μονεμβασιάς και Σπάρτης Ευστάθιου, Καρθαγένης Μελέτιου, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητου και Μεσσηνίας Χρυσόστομου. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Ανάμεσα στον κόσμο πολλοί αυτοδιοικητικοί, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης, αλλά και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Συγκινημένος για την ημέρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ανακαίνιση της Μονής. Πιστεύω πραγματικά ότι για μας το Μεσσηνίους ήταν τόσο σημαντικό η ανακαίνιση του μοναστηριού της Παναγιάς Βουλκάνου, που στη θέση μου, οποιοςδήποτε Μεσσήνιος να βρισκόταν, θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Γιατί η αγάπη και η ανάγκη, επιτέλους, να φτιαχτεί όπως είναι, σωστά, αυτό το μοναστήρι μας ακουμπάει όλους. Η ανακαίνιση επετεύχθη με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.